Μια συγκλονιστική δραματική ιστορία με άδοξο τέλος εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Κάντσας. Τα χαμόγελα αυτή της τριμελής και όσον ούπο τετραμελή οικογένειας πάγωσαν. Το Σάββατο, σύμφωνα με τους γιατρούς, η 25χρονη Ντενίζ θα έφερνε στον κόσμο το τέταρτο μέλος της οικογένειας και θα μετέτρεπε την εν λόγω μέρα στην πιο χαρούμενη του χρόνου. Δυστυχώ, όμω, μία εβδομάδα πριν, ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα τη τύχησε τη ζωή. Οι γείτονε τη νεαρή κοπέλα περιγράφουν τη θλίψη που νιώθουν αλλά και τη συγκρατημένη χαρά, μια και το μωρό ήρθε στον κόσμο υγιέ. Σύμφωνα με το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχέ, το αυτοκίνητο που χτύπησε την άτυχη κοπέλα είχε οδηγό έναν νεαρό 21 ετών που έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει από του αστυνομικού. Ο δράστη έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο αυτοκίνητο τη 25χρονης κοπέλας. Η οικογένειά τη δηλώνει πω το πένθο είναι μεγάλο, αλλά ακόμα και τώρα που δεν βρίσκεται ανάμεσά του, κάνουν λόγο για μια ερωίδα που κατάφερε να φέρει στη ζωή ένα νέο μέλο στην οικογένειά τη.